Καλώ ήρθατε στα Doctor Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσει σε θέματα που μα απασχολούν και αφορούν στην υγεία μα. Είμαι η δημοσιογράφο Ελευθερία Γεωργάκιανα και σήμερα θα μιλήσουμε για μία από τι πιο παλιέ μορφέ ψυχοθεραπεία την κλινική ύπνωση. Με τη βοήθεια τη ψυχολόγου, ψυχοθεραπεύτρια Αλεξάνδρα Κολέσνικ, θα μάθουμε πώ γίνεται, ποιε ψυχικέ παθήσει αντιμετωπίζει, πόσο αποτελεσματική είναι. Και θα καταρρύψουμε ίσως και κάποιους μύθους γύρω από αυτήν. Γεια σας κυρία Κολέσνα και ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Γεια σας, χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Έχουμε πολλά να πούμε. Ξεκινάω αμέσως ε, με το κλασικό ερώτημα που σίγουρα σας κάνουν. Τι είναι η κλινική ύπνωση και πώς γίνεται δηλαδή η διαδικασία. Η κλινική ύπνοση είναι ένας όρος α, παρεξηγημένος. Γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για εσωτερική εστίαση. Δηλαδή, έχουμε πέντε αισθήσει στραμμένες mm -hmm. προ το περιβάλλον για να αντλούμε πληροφορίε για την επιβίωσή μα. Οπότε, στην εσωτερική εστίαση παίρνουμε αυτέ τι αισθήσει και τι εστιάζουμε προ τα μέσα μα, για να αντλούμε πληροφορίε για τα συναισθήματά μα, τι σκέψει μα, το πώ νιώθουμε τι αισθήσει μα. Ναι, θέλουμε βέβαια λίγο πιο πρακτικά να μας το πείτε, δηλαδή όσον αφορά στην όραση ή στην ακοή ή στην αφή, πώς το στρέφω μέσα μου. Ε, πρακτικά δεν κοιτάμε προς τα έξω, όπως είναι στην όραση που κοιτάμε κάποια αντικείμενα ή ακουμπάμε κάτι ή ακούμε κάτι έξω από μας. Εστιάζουμε στον ίδιο τον εαυτό μας. Ωραία, πείτε μας λοιπόν και τη διαδικασία και πώς λειτουργεί πρακτικά, δηλαδή σε τι mm -hmm. κατάσταση βρίσκεται ο θεραπευόμενος όταν βρίσκεται σε διαδικασία ύπνωσης. Ε, πρακτικά βρισκόμαστε κάθε μέρα σε ύπνοση. Όλοι μας, ανεξαιρέτως. Τι εννοείτε? εννοείται, Είναι τώρα που κατάσταση. Μιλάμε? Όχι τώρα που Ά, μιλάμε. Ά, <laughs> Όχι κάθε στιγμή, αλλά κάποιες στιγμές. Δηλαδή, α, όταν ρεμβάζουμε. Α. Όταν ονειροπολούμε. ή αυτό που λέμε ότι έχουμε χαζέψει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Όταν είμαστε σε μια παρέα και μιλάνε γύρω μας άνθρωποι και ξαφνικά βυθιζόμαστε στον εαυτό μα και δεν του ακούμε. Δεν τους ακούμε ναι. Είναι κατάσταση ύπνοση. Καταπληκτικό. Όταν οδηγούμε. Και έχουμε περάσει 5-6 στενά, αλλά σκεφτόμαστε κάτι άλλο δικό μα. Ναι. Και δεν έχουμε καταλάβει πότε τα έχουμε περάσει αυτά τα, τα στενά ή αυτό το δρόμο. Σαν να ξεχαστήκαμε, αφαιρεθήκαμε. Mm -hmm. Και αυτό είναι η κατάσταση mm -hmm. ε, Όταν χαλαρώνομαι πολύ, όταν είμαστε σε μια παραλία και μπορεί να βρισκόμαστε κάπου να ακούμε φωνέ, μουσική, etc. Άρα είναι κάτι ματάμε, ευχάριστο. Είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και πάρα πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό μα σε κάθε επίπεδο. Πώ ακριβώ γίνεται τώρα, μου πείτε. Πώ ακριβώ γίνεται. Ε, ο θεραπευόμενο που έρχεται στο γραφείο, ε, έχει κάποιο αίτημα, εννοείται, ξεκινάμε από αυτό. Ε, και για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, απλά κλείνει τα μάτια του, αφήνεται. Σαν δεν... να κοιμάται. Όχι, όχι, δεν κοιμάται. Κανένα δεν κοιμάται, κοιμούνται όλοι σπίτια του. <χαι> ε, <χαι> ε, έχει να κάνει με συγκεκριμένε εγκεφαλικέ συχνότητε. Ο ανθρώπινο εγκέφαλο και ο εγκέφαλο των ζώων έχει πέντε συχνότητε. <χαι> ε, η α είναι αυτό που σα είπα πριν, ότι αν ρεμβάζουμε, Είναι Α συχνότητα. Β, όπω τώρα που μιλάμε. Mm -hmm. Γ, έντονη εγκεφαλική αγρήγορση. Θ, λίγο πριν τον ύπνο, που δεν κοιμόμαστε, αλλά ξέρουμε ότι αν αφαιθούμε. Εκεί καταγράφει το υποσυνείδητο. σωστά, σωστά. Okay. Και Δ, βαθύ ύπνο. Οπότε okay. η ύπνος είναι αλφα συχνότητε και θ συχνότητε. Εσεί το θ θέλετε να. Και το α. Α, και το α. Και το α και το θ. Αυτές οι δύο συχνότητε μας βοηθούν στο να μπορεί ο θεραπευόμνος να αφαιθεί, να χαλαρώσει το σύστημά του, όχι να χαλαρώσει ο ίδιος. Η χαλάρωση δεν είναι αυτό, ο είναι μέρος της διαδικασίας. Οπότε σε αυτές τις συχνότητε, αφού κλείνει τα μάτια του, συντονίζει το εγκέφαλό του μέσω του λόγου. Μέσω του δικού του σας λο... ναι, ναι, ναι. λόγου, ναι. που τον βοηθάτε καθοδηγούμενα. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Μοιάζει με διαλογισμό, αλλά δεν είναι διαλογισμό. Γιατί στον διαλογισμό ο, ε, ο άνθρωπο τι κάνει, προσπαθεί να φανταστεί κάτι, προσπαθεί να κάνει κάτι. Ενώ στην ύπνοση κάνει το ακριβώ αντίθετο. Δηλαδή, δεν προσπαθεί καθόλου. Ε, μοιάζει με ένα νουρίσμα. Όταν μιλάω και ο άνθρωπο απλά αφήνεται, δεν προσπαθεί να εστιάσει σε αυτά που λέω. Έρχονται διάφορε σκέψει στο μυαλό του ε, τη καθημερινότητα, όχι απαραίτητα που μπορεί να έχει να κάνει με κάποιο πρόβλημα. Και απλά αφήνεται σε αυτέ τι σκέψει. Εσεί τι καταγράφετε? Ε, τι σκέψεις Ναι, ναι. Εάν μου το. Ε, δεν καταγράφω κάτι, αλλά ρωτάω αν θέλει στο τέλο, αφού ανοίξει τα μάτια του, να μου πει κάποια πράγματα. Όσο βρίσκεται σε ύπνοση, δεν έχουμε κάποια ομιλία. Κατά διάρκεια τη ύπνοση, μιλάτε μόνο εσεί. Σωστά. Πολύ ωραία. Ε, ε, τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζει Όλα τα προβλήματα σχεδόν Μπορώ να πω τι προβλήματα δεν αντιμετωπίζει Επίτε μας τα πιο α, βασικά που έρχονται και σας ζητούν να λύσουν οι θεραπευόμενοι σας Άγχος, χρόνιο στρες, κατάθλιψη, κρίσης πανικού, προβλήματα σχέσεων, διαπροσωπικά προβλήματα Χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοπεποίθηση, ε, ψυχοσωματικά συμπτώματα Όλα, δηλαδή, σχεδόν όλα τα καθημερινά. Αυτό που δεν αντιμετωπίζει είναι εξαρτήσει από ουσίε και σε περίπτωση των ψυχώσεων. Σε όλα τα υπόλοιπα, καλύπτονται τα πάντα. Το, τον πηγαίνετε τον θεραπευόμενο στο παρελθόν του. Όχι σε όλε τι συνεδρίε και όχι αμέσω. Αρχικά, εστιάζω πολύ στην ενδυνάμωση του θεραπευόμενου. Δηλαδή, μπορεί να, για να μπορεί να νιώσει λίγο καλύτερα, πιο δυνατός. να έχει κάποια εργαλεία. Και του περνάτε. Και... Ε, κάποια μηνύματα στο υποσυνείδητό του. Πώς τον ε... βοηθάτε, δηλαδή, καταλάβατε τι ρωτώ. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Αρχικά, αφού ενδυναμωθεί, σημαίνει ότι έχει τα εργαλεία στο να αντιμετωπίσει το οτιδήποτε. Δεν του περνάω ακριβώ τα μηνύματα, τον καθοδηγώ στο να λάβει μόνο στο τα εργαλεία που ήδη διαθέτει στον οργανισμό του. Ηδη διαθέτει, τέλο πάντων, ή που μπορεί να δημιουργήσει εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν ανατρέχουμε στο παρελθόν και πάμε σε εμπειρίες κρίσιμες, τραυματικές, ο θεραπευόμενος ήδη ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει. Ω ενήλικα. Γιατί συνήθω αυτέ οι εμπειρίε, όχι συνήθω, επί αυτές αυτέ οι εμπειρίε είναι παιδική ηλικία. Στην παιδική ηλικία, ακριβώ. Mm -hmm. Οπότε κάποιο, ο οποίο είναι πέντε χρονών ή 6 ή 7 βιώνει μια τραυματική εμπειρία, έχει άλλο βίωμα τη εμπειρία από ότι αν το αναβιώσει ω ενήλικα, από τη σκοπιά του ενήλικα αυτού. Δεν θα, το πονάει, δεν θα τον πονάει το ίδιο ή θα μπορέσει να το, θα μπορέσει να διαχωρίσει, αφού είναι ο ίδιο άνθρωπο, ναι. ότι τώρα είναι ενήλικας ναι, ή θα ναι, ναι. ταυτιστεί με εκείνο το πεντάχρονο παιδάκι. Θα ταυτιστεί με το πεντάχρονο παιδάκι. Αρχικά, όμως θα τον καθοδηγήσω ώστε να βγάλει τον ενήλικα εαυτό, για να μπορεί να προστατέψει αυτό το παιδί ή να του παρέχει κάποια εργαλεία ή να τον πάρει από αυτή την εμπειρία. Mm -hmm. Οπότε στην ουσία αναβιώνει την ίδια εμπειρία, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Κυρία Κολέσνεκ, το να αναβιώσει κάποιο ένα τραύμα. Μέσω αυτή τη θεραπεία, δεν είναι σαν να ξαναζεί αυτή την τραυματική εμπειρία. Γιατί, κατα... καταλάβατε, δηλαδή, mm. δεν είναι και λίγο φοβιστικό αυτό. Ε, μπορεί να ακούγεται σαν φοβιστικό. Στην πραγματικότητα, τι γίνεται. Ε, όταν έχουμε ένα τραύμα μέσα μα, αυτό το αναβιώνουμε ούτω ή άλλω στην καθημερινότητά μα. Υπό διάφορε συνθήκε. Φυχαίνουμε διάφορε μορφέ, απλά μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε. Μπορείτε να μα πείτε ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να συμβαίνει σε αρκετού ανθρώπου. Ε. Που σας το, έχει, το, το αντιμετωπίζετε με τους θεραπευόμενους σας Ένα παράδειγμα, μια Ωραία. ιστορία Για παράδειγμα είναι ένα ζευγάρι Μια κοπέλα με ένα παλικάρι που έχουν μια πολύ όμορφη σχέση Και μέσα στη σχέση το παλικάρι μπορεί να, να πει κάτι στην κοπέλα Σαν να την ακυρώνει Ωραία. Και αν η κοπέλα είχε το τραύμα απόρριψης από τη μαμά ή από τον μπαμπά Όταν το παλικάρι την ακυρώσει Μπορεί να το βιώσει πάρα πολύ επώδυνα και να νιώθει ότι εκείνο φταίει που τη κάνει αυτό το κακό. Mm -hmm. Οπότε μ, αναβιώνεται αυτό το τραύμα συνεχώ μέσα στην καθημερινότητα. Πηγαίνοντα πίσω σε αυτό το τραύμα και mm -hmm. λύνοντα το στη ρίζα και αντιμετωπίζοντα το, στην ουσία σταμα... δεν σβήνουμε κάτι προφανώ. Δεν μπορούμε να σβήσουμε το παρελθόν, αλλά θα σταματήσει να την πονάει. Δεν θα υποφέρει τόσο πολύ. Θα αντιμετωπίζει την απόρριψη ω κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό και όχι ω κάτι. Ότι είναι μέσα στη ζωή. Ναι, ότι είναι με στη ζωή, ότι συμβαίνει σε όλου. Και δεν να μην είναι... το παίρνει προσωπικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν εννοείται. είναι ένα κακό που συμβαίνει μόνο σε εκείνη. Οπότε, καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να αναβιώσει κάποιο το τραύμα. Ωστόσο, υπάρχουν δικλείδε ασφαλεία. Τι σημαίνει αυτό, Δεν πάμε κατευθείαν στο τραύμα. Δεν μπαίνει κάποιο σε αυτή τη διαδικασία ναι, 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 ναι. και παίξει πόλητα στα αγκάθια. Γι' αυτό Τον έχετε πολύ. προετοιμάσει. Ναι, ναι, ναι. Μέσω τη ενδυνάμωσης του εαυτού και υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία είναι έμεσα. Που σημαίνει ότι δεν το βιώνει ακριβώς άμεσα για προστατευτικού mm -hmm. λόγου. Οπότε, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο στι πρώτε συνεδρίε προφανώ. Αλλά όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα είναι ήδη κάποιο προετοιμασμένο και θα μπορέσει να διαχειριστεί τα πάντα. Και όταν είναι ο καθένα έτοιμο, Υπάρχει κάποιο κίνδυνο, κάποια επιπλοκή που μπορεί να προκληθεί μέσω τη ε, κλινική ε, ύπνωση γιατί κάποιοι διστάζουν να, να υποβληθούν σε υπνοθεραπεία. Ίσως γιατί πάθουν κάτι μετά, θυμούνται κάτι μετά, κολλήσουν στο παρελθόν. Σα λέω τώρα τι λέει ο, ο κόσμο. Ναι, 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 κατανοητό. Ε, κίνδυνο... Εξάλλου τα ξέρετε, γι' αυτό είπατε στην αρχή, ότι είναι μια πολύ παρεξηγημένη θεραπεία. Σωστά, σωστά, δεν σωστά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω κίνδυνο, γιατί η ύπνοθεραπεία χρησιμοποιείται σαν, ύπνος χρησιμοποιείται σαν πλαίσιο τη ψυχοθεραπεία. Οπότε η ύπνο υπομονή σε μια απλή κατάσταση πάρα πολύ όμορφη και ευχάριστη. Εμείς Εμεί τη χρησιμοποιούμε σαν πλαίσιο. Οπότε. Ε, ε... Κάποιο, ακόμα και να αναβιώσει κάτι, να βγάλει στην επιφάνεια, δεν είναι μόνο του. Είναι... είναι μαζί σα, Είναι μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Οπότε, οτιδήποτε και να βγει στην επιφάνεια, το επεξεργαζόμαστε και Σου το δίνουμε. Σου λέει, φοβάμαι μετά που θα mm -hmm. φύγω από το ιατρείο τη ε, κυρία Κολέσνικ. Μη μου έχει μείνει και δεν μπορώ να ζήσω μετά. Έχει ήδη τα εργαλεία. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει μέσα του. Δεν δημιουργούμε κάτι άσχημο. Όχι, αλλά μπορεί να μην το θυμάται, να το έχει αποθήσει. Mm -hmm. Υπάρχει πιθανότητα, ναι. Αλλά προχωράμε σιγά-σιγά σταδιακά σε αυτά πρώτον. Δεύτερον, ε, το συζητάμε και το βλέπουμε και το αναλύουμε. Και ακόμα και αν υπάρξει κάτι λίγο δυσφορικό, ανά πάσα στιγμή μπορεί να με πάρει τηλέφωνο και να το συζητήσουμε και να το δούμε εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι είναι εκτεθειμένος κάποιος. Απλά μόνο μόνος κίνδυνο, κίνδυνος, δεν θα το λέγα ακριβώς κίνδυνος, κάποιος που ακολουθεί την ύπνοση πρέπει να είναι εκπαιδευμένος αυτήν και καλό θα ήταν να είναι ψυχολόγος, να έχει κάποιες γνώσεις ψυχολογίας γιατί, για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα τραύματα. Να είναι ψυχολόγο. Ναι. Ο ασθενή, ο θεραπευτή. Όχι, όχι, ο θεραπευτή. Α, προφανώ, όπω εσεί mm -hmm. εννοείτε. Ε, ναι, ε, προφανώ. Δεν θα πάει κάποιο, φαντάζομαι, να ανοίξει την ψυχή του. Ε, διάφορα. Ακούγονται διάφορα. Υπάρχουν. Καλό είναι να είναι κάποιο εκπαιδευμένο. Φυσικά, φυσικά. Και να το προσέχουμε πάρα ε, πολύ ε, βέβαια. αυτό. Βέβαια. Ε, τι πλεονεκτήματα έχει σε σχέση με άλλε ψυχοθεραπευτικέ προσεγγίσει, Έχει τρομερά πλεονεκτήματα γιατί είναι μια διαδικασία η οποία. Μ, Λύνει το πρόβλημα στη ρίζα του και οι αλλαγέ μένουν και δεν φεύγουν. Δεν είναι προσωρινέ αλλαγέ. Είναι κάποιε mm -hmm. μόνιμε αλλαγέ. Δηλαδή, ε, είναι βιωματική η διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό, Είναι όπω με την οδήγηση αυτοκίνητου. Κάποιο, αν θέλει να μάθει να οδηγεί αυτοκίνητο και του εξηγήσει κάποιο καθαρά θεωρητικά πώ να οδηγεί αυτοκίνητο, αν πάρει τα κλειδιά και μπει μέσα στο αυτοκίνητο, δεν θα μπορεί να το οδηγήσει. Σωστά. Οπότε, η μάθηση αυτή δεν Πολύ ωρα, είναι βιωματική. Παράδειγμα. Ενώ η βιωματική μάθηση σημαίνει ότι κάποιο μπαίνει στο αυτοκίνητο μαζί με τον οδηγο mm -hmm. κάνει τι κινήσει, αξιοποιεί όλε τι αισθήσει του, το οδηγεί και μέσα από την επανάληψη δημιουργούνται στην ουσία συνάψει στον εγκέφαλο. Δηλαδή, οι συνάψει στον εγκέφαλο είναι συνδέσει μεταξύ των νευρώνων, οι οποίε είναι υπεύθυνε για τι αυτόματε αντιδράσει μα. Για τη μάθηση. Μάλιστα. Οπότε η βιωματική μάθηση είναι αυτή που μένει. Πόσο εύκολο είναι να μπει κάποιο στη διαδικασία ύπνωση, ε, γιατί ίσως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να χαλαρώσουν το ίδιο εύκολα, Όλοι είμαστε σε κατάσταση ύπνωσης πάντα. Όχι, όχι κάθε στιγμή, αλλά σε καθημερινή ναι, βάση βρισκόμαστε ναι, κάποιε στιγμέ. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Δεν είναι αυτό ο κάποιο να χαλαρώσει. Είναι ο σκοπό να αφαιθεί. Αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό, γιατί υπάρχουν mm -hmm. άνθρωποι που δεν αντέχουν να αφήσουν τον έλεγχο. Συμφωνώ απόλυτα. σω αυτή είναι η πιο δύσκολη περίπτωση. Ναι. Έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, ε, είναι θέμα χρόνου του πότε θα αφαιθούν. Γιατί στην πρώτη φορά που κάποιο μπαίνει σε ύπνο ή υποκαθοδηγήσει κάποιον, μπορεί να μην νιώθει πάρα πολύ άνετα και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και το υπολογίζουμε. Οπότε, παίρνοντα λίγο το χρόνο του και επανάληψη με επανάληψη, σιγά-σιγά μαθαίνει να αφήνεται, ακόμα και να χαλαρώνει στην πορεία. Ε, είπατε ε, πω αντιμετωπίζει σχεδόν τα πάντα. Σωστά. Η κλινική ύπνοση. Ακόμη και τη διακοπή του καπνίσματο. Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Απλά στην διακοπή του καπνίσματο ε, είναι ευθύνη του ίδιου του θεραπευόμενου. Τι σημαίνει αυτό, Πρέπει να το θέλει πρώτον και δεύτερον να το έχει αποφασίσει. Γιατί αν περιμένει την ύπνοση μόνο. Ότι yeah. αυτή θα κάνει τα μαγικά, εντάξει, κάνει καμία μέθοδο δεν κάνει τα μαγικά. Αν όμως είναι κάτι που επιθυμεί, το έχει αποφασίσει, η ύπνοση μπορεί να το βοηθήσει πάρα πολύ mm -hmm. στο να μπορεί να διακόψει το κάπνισμα. Υπάρχουν διάφορες, διάφορες σενάρια που στοχεύουν σε αυτό και μπορούν να το βοηθήσουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέο Dr. Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify και τα Google Podcasts για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μας επεισόδια. Και να θυμάστε, με το Dr. Anytime είστε σε καλά χέρια.